Με ταχύτατους ρυθμούς αναπτύσσεται και στην Ελλάδα η τεχνολογία παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η κάμερα του Sky μπήκε σε μια βιομηχανία όπου κατασκευάζονται αυτά τα drones τόσο για πολεμική χρήση όσο και για απλή επιτήρηση. Εντυπωσιακό όμως είναι και το κέντρο επιχειρήσεων που έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών drones. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος με ομοίωμα αντιαρματικού βλήματος ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει πτήση. Είναι ένα από τα drones που κατασκευάζει η ελληνική εταιρεία, με εργοστάσιο και γραφεία σε Αθήνα και Κρήτη. Πλέον έχουν εξελιχθεί σε οπλικά συστήματα, είναι τα περιπλανόμενα πυρομαχικά. Τα περιπλανόμενα πυρομαχικά είναι μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία είτε φέρουν οπλισμό πάνω, είτε φέρουν κάποια εκρηκτική ύλη. Και τα ίδια, ας πούμε, ως τύπου καμικάζι συστήματα, μπορούν να επιτεθούν σε κάποιο asset του εχθρού, είτε είναι κάποιο τεθωρακισμένο όχημα, είτε είναι κάποιο κτίριο, κάποιο ραντάρ και διάφορα άλλα. Η ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2011 με βασική ενασχόληση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας έχει αναπτύξει μία σειρά drones είτε για το πεδίο της μάχης είτε για απλή επιτήρηση. Έχουμε δώσει πάνω από 50 συστήματα στον ελληνικό στρατό, τα οποία έχουν τοποθετηθεί στα σύνορα από τον Εύρο μέχρι και τα νησιά. Δυνατό χαρτί θεωρείται αυτό το drone που ζυγίζει 100 κιλά. Γι' αυτό υπέγραψαν και σύμβαση με τη μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης πυραυλικών συστημάτων. Μπορεί να σηκώσει 40 κιλά ωφέλιμο φορτίο, το οποίο είναι αρκετά καινοτόμο και για τα ελληνικά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το φορτίο των 40 κιλών μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε υπογράψει ένα συμφωνητικό με μια εταιρεία ονόματι MBDA, που είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής κατευθυνόμενων βλημάτων στον πλανήτη, για να μπορεί να μεταφέρει 2 βλήματα άκερων σαν φορτίο, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν όπλο πλέον το ίδιο το σύστημα. Μπορούν να κάνουν πολλές επιχειρήσεις μέρα ή νύχτα, οι οποίες είναι συγκεκαλυμμένες, να μην γίνονται εύκολα ανιχνεύσιμα και ούτω έτσι ώστε να μπορούν να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, είτε για αστυνομικές επιχειρήσεις είτε για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το κέντρο επιχειρήσεων που έχει στηθεί. Με το λογισμικό που έχουν δημιουργήσει, το Mentor, μέσα από τις οθόνες μπορούν να χειριστούν 5 drones ταυτόχρονα, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκονται, έχοντας τον πλήρη έλεγχο. Μπορείς να λειτουργεί συγχρονισμένα στον αέρα πάρα πολλά drone. Και ακόμα ένα μικρό drone, όταν αυτά λειτουργούν συντονισμένα και ενορχιστρωμένα από ένα τέτοιο σύστημα, μπορούν να έχουν μεγάλο αποτέλεσμα, ένα μεγάλο πλήγμα, ας πούμε, αν είναι για στρατηγικές εφαρμογές που αναφερόμαστε, λειτουργώντας ως σμήνη. Μια τεχνολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες των τελευταίων ετών, αλλά και των πολεμικών σειράξεων. Είναι εμπειρία την οποία μέχρι και πριν από 3-4 χρόνια δεν την είχαμε και όσο την βλέπουμε και την μελετάμε και εμείς, προφανώς πρέπει να ανταποκριθούμε σε ό,τι δεν είχαμε ήδη σχεδιάσει, να το σχεδιάσουμε και να το παρέχουμε και εμείς. Με την τεχνολογία να τρέχει, δυναμικά μπαίνει στη μάχη και η τεχνητή νοημοσύνη.